Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Κυπρέος και μαζί πρόκειται να γνωρίσουμε το Lenovo Smart Paper. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό e-ink tablet, το οποίο ουσιαστικά χρησιμεύει ως μια ηλεκτρονική ατζέντα, πράγμα που σημαίνει ότι σας δίνει δυνατότητα να κρατάτε σημειώσεις και φυσικά να διαβάζετε τα αγαπημένα σας βιβλία σε PDF μορφή. Πάμε λοιπόν να το γνωρίσουμε, να δούμε τι είναι αυτό που περιλαμβάνεται στο κουτί, να κάνουμε πρώτα ένα unboxing και να μιλήσουμε φυσικά για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το unboxing του Lenovo Smart Paper. Όπως σας ανέφερα και πριν, βασίζεται στην e-ink τεχνολογία. Εδώ λοιπόν μπορείτε να πάρετε μία πρώτη εικόνα από αυτό. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα είδος tablet, το οποίο όμως δεν έχει κάποιο display από αυτά που έχουμε συνηθίσει, καθώς βασίζεται, όπως σας ανέφερα και πριν, στην τεχνολογία e-ink. Πολύ όμορφο εμφανισιακά, θα το δούμε πιο αναλυτικά και στη συνέχεια, και πάρα πολύ λεπτό. Μάλιστα πάρα πολύ εδώ η περιοχή συγκεκριμένη. Πραγματικά είναι αρκετά όμορφο και έχει και μια πολύ καλή επιφάνεια. Συγκεκριμένα η επιφάνεια που θα δουλέψετε πάνω είναι στις 10,3 inches. Ας περάσουμε να δούμε και τα υπόλοιπα περιεχόμενα του κουτιού. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα καλώδιο Type-C. Μπορείτε να το δείτε εδώ, για τη φόρτιση και για τη μεταφορά δεδομένων. Εδώ είναι ο φορτιστής. Πολύ καλή επιλογή το ότι υπάρχει και φορτιστής μέσα στο Lenovo Smart Paper. Εδώ έχουμε μία πολύ χρήσιμη folio case. Δεν είναι κάτι. Είναι μία πολύ ωραία και χρήσιμη θήκη. Και εδώ λοιπόν μπορείτε να δείτε το πολύ χρήσιμο stylus, το οποίο συνεργάζεται άψογα με το Lenovo Smart Paper. Βλέπετε και εδώ ότι εφάπτεται μαγνητικά. Μπορείτε να δείτε εδώ. Και λίγος πολύ, αυτά ήταν τα περιεχόμενα που συναντήσαμε στο κουτί και πάμε τώρα να το γνωρίσουμε και καλύτερα. Το Lenovo Smart Paper ουσιαστικά πρόκειται για ένα tablet 10,3 ίντσων, το οποίο ουσιαστικά προσφέρει μία ασπρόμαυρη touchscreen και το οποίο φυσικά υποστηρίζει ένα touch sensitive πενάκι. Ουσιαστικά πρόκειται για την απάντηση της Lenovo σε μια σειρά από προϊόντα, όπως για παράδειγμα είναι το Remarkable ή το Amazon Kindle Scribe. Πρόκειται για μια λύση η οποία έρχεται για να ανταγωνιστεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Όπως σας προανέφερα, φυσικά δεν έχει την μορφή του tablet, ουσιαστικά είναι μια ηλεκτρονική ατζέντα και έτσι θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε. Και πάμε να το ανοίξουμε τώρα, να πούμε μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά και να πάρετε και μια έτσι πρώτη εικόνα από την ποιότητά του και από αυτά που προσφέρει. Η συγκεκριμένη συσκευή ουσιαστικά σας δίνει δυνατότητα να κρατήσετε σημειώσεις, είναι η βασική λειτουργία της, θα έλεγα, να διαβάσετε και φυσικά να σκετσάρετε, να κάνετε μικρά σκετσάκια. Αν σας αρέσει φυσικά η ζωγραφική, νομίζουμε ότι το Lenovo Smart Paper σίγουρα μπορεί να σας αποζημιώσει και με το παραπάνω. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως σας ανέφερα και πριν, διαθέτει μία οθόνη στις 10,3 inches, 1872x1404 pixels, 227 ppi, δηλαδή πυκνότητα στα pixels, και φυσικά είναι σε grayscale, δηλαδή έχει διαφορετικά επίπεδα του γκρίζου. Ουσιαστικά αυτό που μπορείτε να δείτε εδώ είναι το πόσο responsive είναι. Αξίζει να σημειωθεί ότι διαθέτει 24 διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας. Στο εσωτερικό έχει ένα chipset ROCchip ARK3566. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα τετραπύρινο chipset
και μία Mali G52 η οποία αναλαμβάνει τα όποια γραφικά. Η RAM ανέρχεται στα 4 GB, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος του ανέρχεται στα 64 GB. Ουσιαστικά έχει ένα storage το οποίο είναι ικανό, νομίζουμε, για να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες. Όπως θυμίζουμε, δεν εγκαθιστάται εφαρμογές σε αυτό με την έννοια που έχει ένα οποιοδήποτε tablet. Οπότε νομίζουμε ότι τα 64 GB είναι επαρκούν απολύτως. Όσον αφορά την μπαταρία, το έχουμε μια μπαταρία στα 3.350 mAh. Υπάρχει μια Type-C port. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πενάκι έχει 4.096 διαφορετικά επίπεδα πίεσης. Μας αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ responsive και είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει. Εδώ λοιπόν μπορείτε να πάρετε μια εικόνα από τα διάφορα menus που έχει. Μπορείτε να ορίσετε τα επίπεδα της φωτεινότητας. Βλέπετε εδώ πως θα ορίζω. Έχει θερμοκρασία και ένα section για adaptive brightness. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν διαφορετικά modes τα οποία σας κάνουν ουσιαστικά να το προσαρμόσετε καλύτερα στις ανάγκες σας. Το user interface είναι αρκετά γρήγορο. Όπως είπα, ότι έχει πάρα πολύ καλή απόκριση. Είναι μια συσκευή η οποία φυσικά φέροντας και το Lenovo brand είναι πάρα πολύ φιλική στη χρήση. Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορείτε να εγκαταστήσετε ακόμα και μέχρι και 50.000 και πλέον σελίδες βιβλίων μέσα στον εσωτερικό αποθηκευτικό του χώρο. Παράλληλα, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μπορεί να καταλάβει, να κατανοήσει την γραφή σας και να τη μετατρέψει σε κείμενο. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και αυτή σε περίπτωση που το θέλετε να το αξιοποιήσετε αυτό το feature. Πραγματικά εξαιρετικά ευέλικτο, όμορφο στο μάτι, σχετικά ελαφρύ. Είναι μια ηλεκτρονική ατζέντα που μπορεί να σας συντροφεύει σε κάθε σας βήμα. Εντυπωσιακά χαρακτηριστικά και φυσικά την ποιότητα που φέρει το Lenovo brand. Πραγματικά νομίζουμε ότι θα σας αποζημιώσει και με το παραπάνω, αν φυσικά θέλετε να επενδύσετε σε μια συσκευή αυτού του τύπου. Αυτά είχα να σας πω για το Lenovo Smart Paper, το εκπληκτικό e-ink tablet της Lenovo, και περισσότερα γι' αυτό μπορείτε να βρείτε στο αναλυτικό review μας.